Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Η σημερινή συνεδρίαση γίνεται με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Η χώρα περνά πολύ δύσκολες στιγμές. Η εξάπλωση του ιού είναι ραγδαία και σε πολλές περιπτώσεις ανά τη χώρα η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη. Και το χειρότερο όμως όλων, είναι ότι αυτή την κρίση τη βιώνουμε με μία κυβέρνηση ανίκανη, ανεύθυνη και κυνική. Μία κυβέρνηση που είναι ιδεολογικά αντίθετη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο πρόγραμμά της άλλωστε είχε υποσχεθεί τη συρρήκνωσή του. Μία κυβέρνηση που δεν έλαβε στοιχειώδη μέτρα προστασίας και προετοιμασίας εν ώψη του δεύτερου κύματος. Μια κυβέρνηση που την ώρα που η ανθρώπινη ζωή είναι σε διακινδύνευση, όχι μόνο δεν αυξάνει τις δαπάνες για την υγεία, αλλά συμπεριφέρεται σαν να απευθύνεται σε πολίτες με χαμηλή νοημοσύνη. Τη μία μας είπαν ότι ευτυχώς που δεν δαπανίσανε χρήματα στις ΜΕΘ, γιατί θα ήταν πεταμένα λεφτά. Την άλλη ότι πανηγυρίζουν με τους πάνω από 100 θανάτους σε ημερήσια βάση, γιατί ακόμα υπάρχουν χώρες με περισσότερους θανάτους. Και σήμερα ήρθε και ο πιο κοντινός υπουργός, τον κύριο Μητσοτάκη, να μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ευτυχώς που δεν έχουμε περισσότερες ΜΕΘ, γιατί έτσι θα είχαμε περισσότερους νεκρούς, αφού η θνητότητα έχει ανέβει σχεδόν στο 50%, δυστυχώς, για όσους νοσηλεύονται σε αυτές. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτές οι δηλώσεις είναι προϊόν του πανικού ή του αμοραλισμού και του κινησμού τους. Δεν ξέρω αν προδίδουν τον ερασιτεχνισμό ή την ιδεολειψία τους. Αυτό που ξέρω σίγουρα όμως είναι ότι σε μια τόσο κρίσιμη για την ελληνική κοινωνία στιγμή, η χώρα χρειαζότανε μια πιο σοβαρή κυβέρνηση. Πιο ταπεινή, με ενσυναίσθηση του βάρους της απώλειας της ζωής και της αγωνίας για τη μέση ελληνική οικογένεια. Η χώρα χρειαζότανε μια κυβέρνηση με λιγότερες αιμονές τούτη την ώρα ενάντια στο δημόσιο σύστημα υγείας και κυρίως μια κυβέρνηση με λιγότερη έπαρση και λιγότερη έγνοια για την προπαγάνδα και την ψεύτικη επικοινωνία και περισσότερη έγνοια και όρεξη για ουσιαστική δουλειά. Και κυρίως δουλειά εκεί που σήμερα δίνονται οι μάχες. Εκεί όπου διεξάγεται ο πόλεμος. Διότι βρέθηκα τις τελευταίες μέρες σε μία σειρά από δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Οι μαρτυρίες που έχω να σας μεταφέρω είναι συγκλονιστικές. Οι πραγματικοί ήρωες, γιατροί, νοσοκόμοι, τραυματιοφορείς, δίνουν μια μάχη για λογαριασμό ολόκληρης της κοινωνίας. Άνθρωποι που για δεκαετίες υπηρετούν με ήθος το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πλάι σε νέα παιδιά, σε ειδικευόμενους γιατρούς και σε συμβασιούχους που έμειναν εδώ στα δύσκολα χρόνια για να εργαστούν και να προσφέρουν στην πατρίδα τους. Ένας γιατρός για 30-40 ασθενείς, νοσηλευτές που δουλεύουν στα επίγοντα για 8-10 ευρώ τη νύχτα, ατελείωτες ώρες στις βάρδιες, με κίνδυνο ζωής, στρατιώτες σε μια μάχη που οι στρατηγοί απουσιάζουν γιατί είναι απασχολημένοι να μοιράζουν τα παράσημα μεταξύ τους και τα εύσημα. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα. Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί σχεδόν όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες είναι: μπορούσαμε όλο αυτό να το είχαμε αποφύγει? Μπορούσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση ή ήταν αναπόφευκτο? Γνωρίζουμε όλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον πλανήτη, γνωρίζαμε όλοι ότι μετά το πρώτο κύμα δεν είχαμε ξεμπερδεύσει. Γνωρίζαμε όλοι ότι θα ερχότανε μετά το τέλος του καλοκαιριού το δεύτερο κύμα. Γνωρίζαμε όλοι
ότι η Ελλάδα είχε μια μεγάλη ευκαιρία μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ήρθε αυτό σε μια εποχή εκτός της τουριστικής περίοδου και καταφέραμε σχεδόν να εξαφανίσουμε τον ιό από την κοινότητα, με πολύ κόπο. Ήταν τότε η μεγάλη ευκαιρία μας να αξιοποιήσουμε το χρόνο, να οργανώσουμε τις άμυνές μας με μέτρα στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της κοινωνίας εν ώψη του νέου κύματος που θα ερχόταν. Τι από όλα αυτά έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Τίποτα, πέρα από το να αυτοθαυμάζεται και να επιχειρεί να αξιοποιήσει την πανδημία ως ευκαιρία για πολιτικά ωφέλη. Υποτίμησε τους κινδύνους, έπεσε έξω, όπως του καταλόγησε ο υπουργός του κ. Γεωργιάδης, ή μήπως απλά έμεινε ο ίδιος, αυτός που ήταν από πριν, όσος ήταν από πριν. Διότι αυτές τις αντιλήψεις για τη δημόσια υγεία τις είχε, είναι η αλήθεια, από πριν ο κ. Μητσοτάκης. Απλά δεν ήταν τελικά αρκετή ούτε η πανδημία για να τις αλλάξει, έστω και παροδικά. Γιατί η υπόθεση της προετοιμασίας δεν ήταν μόνο ζήτημα στοιχειώδους εκτίμησης, ήταν και ζήτημα επένδυσης και οργάνωσης. Επένδυση σημαίνει διάθεση πόρων για να γίνουν μαζικά τεστ, για να προσληφθεί προσωπικό και να δημιουργηθούν μονάδες εντατικής θεραπείας. Πόρων που ευτυχώς είχαμε εξασφαλισμένους με τα 37 δισεκατομμύρια που είχαμε αφήσει στα ταμεία για μια κρίσιμη στιγμή, αλλά και με τους επιπλέον πόρους που διατέθηκαν αργότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα μου πείτε, αν γινόντουσαν μαζικά τεστ, πώς θα υποφελούνταν ο ιδιωτικός τομέας που ακόμα και από το δράμα και την αγωνία μιας ολόκληρης κοινωνίας διεκδικεί να έχει κέρδη? Και αν έκανε προσλήψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, πώς θα προχωρούσε το σχέδιο για τη μερική έστω ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ? Γιατί αυτό ήταν το σχέδιο της κυβέρνησης στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Οργάνωση επίσης σημαίνει σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα για την είσοδο στη χώρα εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη ανοίγματος τουρισμού. Σημαίνει σχέδιο αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας με την ένταξη και του ιδιωτικού τομέα σε αυτό και όχι το ανάποδο. Σημαίνει σαφείς οδηγίες για το τι γίνεται με τις δομές υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα γυροκομεία ή προσφυγικές δομές. Σημαίνει σχεδιασμός της λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς για την αποφυγή του συνωστισμού. Όλα αυτά όμως απαιτούν ικανότητα και ουσιαστική δουλειά. Όλα αυτά δεν γίνονται εύκολα και ακούραστα. Αντί αυτών λοιπόν που απαιτούν ουσιαστική δουλειά, προτίμησε ο κ. Μητσοτάκης τα εύκολα. Προτίμησε τη λίστα του κυρίου Πέτσα και αντί επένδυσης σε όλα αυτά τα δύσκολα, είχαμε επένδυση στην εικόνα. Στην ψεύτικη εικόνα ενός ηγέτη που μόνος του νίκησε τον ιό. Μια εικόνα που καλλιεργήθηκε με επικίνδυνη αυταρέσκεια και πολλά εκατομμύρια κρατικού χρήματος σε μέσα ενημέρωσης. Αλλά εκεί που έπρεπε να γίνει η πραγματική επένδυση, μηδέν. Μηδέν σε μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, μόνο επικοινωνιακού χαρακτήρα εξαγγελίες για ελάχιστες προσλήψεις και αυτές εκ των υστέρων για να καλύψουν επικοινωνιακές ανάγκες ή γκάφες όπως η σημερινή του κυρίου Γεραπετρίτη και όχι για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ, πολύ λίγα δηλαδή και πολύ αργά όλα αυτά που γίνονται, και σχεδόν μηδέν και στις δαπάνες. Προτελευταία η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις πρόσθετες δαπάνες υγείας για το 2020, μετά δηλαδή την έναρξη της πανδημίας, με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ.
και αντί οργάνωσης, μία ατελείωτη αλυσίδα λαθών και παλινοδιών. Από την ασάφεια στα υγειονομικά πρωτόκολλα, το ανεξέλεγκτο άνοιγμα του τουρισμού, το άνοιξε-κλείσε στην εστίαση και το φιάσκο με τις μάσκες και την τηλεκπαίδευση στα σχολεία, έως τα αφημένα στην τύχη τους μέσα μαζικής μεταφοράς, στο συνωστισμό, στα λεωφορεία και στο μετρό. Συνολικά δηλαδή, μία εικόνα καθολικής αποτυχίας που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην καταστροφή. Μια καταστροφή για την οποία, θα ήθελα αυτό να το επισημάνω, ιδίως μετά την άρνησή του να δεχθεί την πρότασή μας για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και ένα κοινό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας με ενίσχυση του ΕΣΥ, πάγωμα των αντιλαϊκών μέτρων και κοινό Υπουργό Υγείας, μετά την άρνησή του, ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την ευθύνη για την πορεία προς την καταστροφή την έχει αναλάβει ο ίδιος αποκλειστικά και προσωπικά. Νομίζω όμως ότι το πιο ανησυχητικό είναι ότι παρά τα οδυνηρά αποτελέσματα, η κυβέρνηση συνεχίζει να πορεύεται στην ίδια λογική. Καταθέτουν έναν προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο, το 2021, χωρίς καμία μέρημνα για πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών, καμία δαπάνη δηλαδή, προβλεπόμενη, και όσο και αν αυτό ακούγεται αδιανόητο, με μειωμένες συνολικά τις δαπάνες υγείας κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν, θα αναρωτηθεί κανείς. Κι όμως είναι. Είναι γιατί αυτή είναι η ιδεολογία τους. Αυτό είναι το πρόγραμμά τους. Πιστεύουν βαθιά, ακόμα και τώρα, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ένα βαρύδι και ότι δεν αξίζει ούτε τώρα να ενισχυθεί, γιατί αν ενισχυθεί θα δυσκολέψει τον σχεδιασμό τους, το πρόγραμμά τους, όταν επανέλθει κάποια στιγμή η κανονικότητα, να κάνουν απολύσεις γιατρών, να κάνουν συγχωνεύσεις νοσοκομείων, να ιδιωτικοποιήσουν πτυχές της δημόσιας υγείας, όπως ακριβώς έκαναν πριν του σταματήσει ο ελληνικός λαός το 2015 και οι ίδιοι υπουργοί σε άλλες θέσεις σήμερα έλεγαν ότι δεν είναι της Τρόικας, είναι δικά τους, δική τους η δόξα και όχι της Τρόικα. Ακόμα χειρότερα πιστεύουν και το αποδεικνύουν οι πράξεις τους ότι τα χρήματα των κρατικών ταμείων δεν είναι όχημα για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, αλλά ώρες-ώρες δείχνουν να πιστεύουν ότι είναι χρήματα του προσωπικού τους λογαριασμού, από τον οποίο μοιράζουν χρήμα σε ημέτερους και κολλητούς, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Αναφέρομαι σε απευθείας αναθέσεις, σε μπακάλικα και εταιρείες αλουμινίου για να παράγουν μάσκες, σε απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες φύλαξης στην Πάτρα για φύλαξη κτηρίων στον Πειραιά. Αναφέρομαι στις απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε εταιρείες φύλων και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τον κορονοϊό, στον διπλασιασμό από των αποζημιώσεων ημερήσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές και φυσικά στα εκατομμύρια που δόθηκαν σε μέσα ενημέρωσης για μηνύματα που εκ του νόμου οφείλουν να μεταδίδονται δωρεάν. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο κατάλογος, είναι πολλά τα λεφτά, γι' αυτό και θα ζητήσουμε τις επόμενες μέρες την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου για έλεγχο των δαπανών υγείας λόγω κοροναϊού. Διότι ας το καταλάβουν καλά, ούτε η δημοκρατία, ούτε ο έλεγχος και η λογοδοσία μπορούν να μπουν σε καραντίνα. Ούτε πρόκειται να μπουν και ούτε πρόκειται να ανεχθούμε με πρόσχημα την καραντίνα κάποιοι να κάνουν χρυσές δουλειές με τα χρήματα αυτών που υποφέρουν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι ευθύνες είναι απόλυτες και γνωστές.
και τα ερωτήματα είναι αμήλικτα, πόσο δε μάλλον όταν αυτά αφορούν σε ανθρώπινες ζωές που χάνονται ή που κινδυνεύουν. Κανείς λοιπόν δεν θα ξεφύγει από αυτές τις ευθύνες. Όμως τώρα η μοναδική μας έγνοια είναι, και έτσι πρέπει να είναι, πώς θα σωθούν ανθρώπινες ζωές. Και το δικό μας χρέος, το χρέος της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, είναι να συμβάλλουμε άμεσα στη σωτηρία του λαού μας. Πρώτα απ' όλα με ένα άμεσο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Με την άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και του προσωπικού τους. Με την άμεση ενίσχυση και την εμψύχωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Την ενίσχυση στην προστασία των χώρων που απειλούνται δραματικά, όπως τα γυροκομεία ή κλειστές δομές. Την άμεση συνταγογράφηση των τεστ, γιατί δεν γίνεται να φτάνουν στα νοσοκομεία συμπολίτες μας ένα βήμα πριν την εντατική, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν 80 και 100 ευρώ για να κάνουν τεστ έγκαιρα όταν είχαν αρχικά συμπτώματα και να πηγαίνουν στα νοσοκομεία όταν είναι πολύ αργά. Αυτά όλα έπρεπε να είχαν γίνει χθες. Και δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε για όλα αυτά και δεν θα κουραστούμε να προτείνουμε λύσεις, έστω και στο κεπέντε, να υποδεικνύουμε δρόμους για να βγούμε από τα διέξοδα, να ζητάμε επιτακτικά έκτακτες παρεμβάσεις για να σωθεί, αν είναι δυνατόν, έστω και μία ανθρώπινη ζωή. Και ταυτόχρονα δεν θα σταματήσουμε να υποδεικνύουμε μέτρα και παρεμβάσεις για την επούλωση των οικονομικών πληγών της πανδημίας και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό το λόγο, εμείς θα θέσουμε σε ψήφιση στη Βουλή αύριο, Τετάρτη, δύο τροπολογίες ανάσα για τους συμπολίτες μας, για όλους τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα όμως για τους πιο αδύναμους. Αναφέρομαι στο δώρο Χριστουγέννων και στο εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Για το δώρο, με δεδομένη την αδυναμία των πληττόμενων επιχειρήσεων για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, αλλά και την άμεση ζωτική σημασίας ανάγκη των εργαζομένων για ενίσχυση του εισοδήματός τους, το κράτος οφείλει να αναλάβει την πλήρη κάλυψη του δώρου των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων, με βάση τον ονομαστικό τους μισθό. Και αυτή την πρόταση θα καταθέσουμε με τροπολογία αύριο, καθώς επίσης και την τροπολογία για την παροχή μέσα στο Δεκέμβρη ενός εισοδήματος έκτακτης ανάγκης σε όσους έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, μια πρόταση την οποία την έχουμε προτείνει, την έχουμε αναγγείλει εδώ και μήνες. Σήμερα νομίζω ότι αποκτά επιτακτική ανάγκη. Μια πρόταση για ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης με 400 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος κάθε νοικοκυριού, 200 ευρώ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100 ευρώ για κάθε παιδί. Προσέξτε λοιπόν τώρα, αν το πρώτο μας καθήκον είναι οι παρεμβάσεις μας, ο δημόσιος λόγος μας, οι προτάσεις μας, οι παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες μας στη Βουλή. Το δεύτερο και πιο σημαντικό καθήκον για μας, θα έλεγα ότι είναι μέσα στην κοινωνία. Όλοι μας, βουλευτές, στελέχοι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ της Προοδευτικής Συμμαχίας, πρέπει να είμαστε αυτές τις μέρες στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αυτή τη στιγμή είναι, πιστεύω, απαραίτητο να οργανώσουμε και να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια, κάθε δομή αλληλεγγύης, κάθε δομή στήριξης της δοκιμαζόμενης κοινωνίας. Είναι χρέος μας να μην μείνει κανένας μόνος αυτές τις δύσκολες μέρες. Να μιλήσουμε με τις τοπικές αρχές, με τους φορείς, τους τοπικούς, να δούμε που υπάρχουν ανάγκες, να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, ο καθένας στο κομμάτι που τον αλογεί. Αυτά, πιστεύω, είναι δύο αλληλένδετα
επίπεδα δράσης για να αντιμετωπίσουμε τώρα την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Είναι, θα έλεγα, μια βάση σωτηρίας για να χτίσουμε πάνω της τη συλλογική άμυνα της χώρας στο άμεσο μέλλον. Και πρέπει αυτό το μέλλον να μην βασιστεί σε μπαλώματα και την καλή προαίρεση των δηλωμένων πολέμιων του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους. Διότι η κρίση η υγειονομική μπορεί να είναι δραματική, μπορεί να είναι επώδυνη, μπορεί να είναι καταλυτική για τη ζωή πολλών από εμάς. Κάποια στιγμή όμως θα τελειώσει. Και όταν θα τελειώσει θα αρχίσει μια νέα κρίση, διαρκείας. Μην έχουμε αμφιβολία γι' αυτό. Κρίση οικονομική και κοινωνική. Όταν λοιπόν με το καλό τελειώσει το υγειονομικό σκέλος της κρίσης, τότε θα γίνει λογαριασμός, μην έχετε καμιά αμφιβολία. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το αύριο του τόπου. Όσο δύσκολο και να είναι αυτό, γιατί δυστυχώς θα ξαναβρεθούμε μπροστά σε κοινωνικά ερείπια και συντρίμμια. Η χώρα, θα το πω με δύο λόγια, έχει ανάγκη μια κυβέρνηση που και να θέλει και να μπορεί να στηρίξει την κοινωνική συνοχή. Και να θέλει και να μπορεί να επαναφέρει την ελπίδα και τη δικαιοσύνη. Να προστατεύσει τους πιο αδύναμους. Και να δώσει προοπτική στο πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας, τους νέους ανθρώπους που σήμερα λιδωρούνται ανελαίητα και στοχοποιούνται. Και φυσικά, μια κυβέρνηση που να δώσει ξανά αξία στο δημόσιο χώρο. Να ενισχύσει με σχέδιο και αποτελεσματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημιουργώντας ένα νέο ισχυρό και αποτελεσματικό ΕΣΥ. Να ενισχύσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς πιστεύω βαθιά έχουμε και τη γνώση και το σχέδιο και τη θέληση να το πετύχουμε αυτό. Τις επόμενες μέρες, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, θα θέσουμε και εμείς σε διαβούλευση το δικό μας σχέδιο. Ένα σχέδιο στον αντίποδα του νεοφιλελεύθερου σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, που περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού, μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς προοπτικά, την ελαστικοποίηση της εργασίας, την περαιτέρω απαξίωση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Στο δικό μας σχέδιο, στο σχέδιό μας, θα περιλαμβάνεται και η δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός νέου ΕΣΥ, ένα σχέδιο στο οποίο ήδη δουλεύουμε. Με αυξημένες δαπάνες από το δημόσιο προϋπολογισμό, που πρέπει να φτάσει άμεσα, τώρα, αρχής γενομένης από το 2021, στο 7% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, στο 7% των δαπανών. Με 15.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όπως είχαμε εξαγγείλει για τη Θεσσαλονίκη, με ενίσχυση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που εμείς ξεκινήσαμε να δημιουργούμε σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικής ασφυξίας με τη δημιουργία 127 τοπικών μονάδων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, με αναμόρφωση του μισθολογίου και γενναίες αυξήσεις μισθών, ώστε να έχουν κίνητρα οι νέοι γιατροί να εντάσσονται στο σύστημα για να φέρουμε πίσω στη χώρα μας νέους επιστήμονες που τόσο ανάγκη τους έχουμε σε αυτή την κρίσιμη μάχη και να απαντήσουμε στο μόνιμο πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν είναι μόνο η έλλειψη προσλήψεων, αλλά και η έλλειψη προσφοράς ειδικευμένων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα μακρηγορήσω. Επιτρέψτε μου να κλείσω και να πάρετε το λόγο όσοι περισσότεροι γίνετε, όσοι και όσες περισσότεροι γίνετε. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την εισήγησή μου μόνο με μία αναφορά, θα έλεγα, στο πιο ελπιδοφόρο μέρος της γκρίζας πραγματικότητας που βιώνουμε, στην προοπτική του εμβολίου. Παρακολουθούμε
με αισιοδοξία τις εξελίξεις σχετικά με την παραγωγή των εμβολίων, τα οποία συνιστούν ένα επιστημονικό θαύμα να αναλογιστεί κανείς πόσο σύντομα έχει ανακοινωθεί η ανακάλυψή τους από την εμφάνιση της νόσου. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό θα ήταν, όσο κι αν κατανοώ ότι η ελπίδα είναι αναγκαία αυτή την ώρα για κάθε συμπολίτη μας, όσοι έχουμε θέση ευθύνης και δημόσιο λόγο, αυτή την ελπίδα να μην την εμπορευόμαστε, ούτε να καλλιεργούμε έναν μη ρεαλιστικό ευσυχασμό. Η μάχη τους επόμενους μήνες θα είναι δύσκολη και δεν πρέπει αυτή η μάχη να υπονομεύεται από την καλλιέργεια καμίας μαγικής εικόνας ότι δήθεν το Γενάρη θα έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία. Γιατί αν αυτό καλλιεργηθεί, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από την όποια ανάσα αισιοδοξίας μπορεί να γεννά σήμερα. Έχουμε λοιπόν το βλέμμα μας στο τώρα, στο δύσκολο τώρα. Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, αλλά γνωρίζουμε ότι για να βγούμε νικητές από τη δυσκολότερη μάχη των σύγχρονων γενεών, οφείλουμε να προσπαθήσουμε και να παρέμβουμε τώρα. Με έκτακτα μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ και των ανθρώπων του, αλλά και με την αλληλεγγύη μέσα στην κοινωνία. Η αλληλεγγύη πρέπει τώρα να νικήσει την ανασφάλεια και τον φόβο. Με το νου μας σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και να αντέξουμε. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αποφεύγοντας το συνωστισμό, μπορούμε τις επόμενες εβδομάδες να ελέγξουμε την διασπορά του ιού και να οργανώσουμε με καλύτερους όρους την επόμενη μέρα, να ξεφύγουμε από τη σημερινή δραματική κατάσταση που βιώνει η χώρα. Με τη γνώση και τη συλλογική μας δύναμη, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ποτέ ξανά δεν θα βρεθούμε τόσο έολοι και τόσο απροετοίμαστοι στο έλεος μιας υγειονομικής κρίσης. Και όσοι τούτη την ώρα επιμένουν να αμφισβητούν το δημόσιο σύστημα υγείας και τη σημασία του κοινωνικού κράτους, νομίζω ότι οι εξελίξεις και η ίδια η πανδημία είναι αυτή που αποδεικνύει ότι τελικά δεν είναι απλά ανίκανη, δεν είναι απλά ιδεολειπτική, αλλά και πραγματικά επικίνδυνη για να μας κυβερνούν αυτές τις δύσκολες ώρες. Εμείς θα σταθούμε στο ύψος της ευθύνης που μας αναλογεί, δουλεύοντας νύχτα και μέρα, στηρίζοντας τους συνανθρώπους μας και την κοινωνία που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς κινδύνου και ανασφάλεια. Και αυτό σας ζητώ τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά, αυτό ζητώ ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά να πράξει τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ θερμά.